Κυρίε και το γεγονό ότι χρειάζεται μια συμφωνία. Το λέει και ο Σύριζα. Άλλωστε, mm -hmm. χρειάζεται μια συμφωνία, η χρυσή γέφυρα να βρεθεί α, και ούτω καθεξής. Πέρα από όλε τι υπόλοιπε επαφέ που έγιναν ήδη κάποιε με ταχύτητα του ρυθμού μέσα στην εβδομάδα, αναρωτιέται κανεί αν υπάρχει η διάθεση από την πλευρά τη Γερμανία και κατ' επέκταση αν υπάρχει και το περιθώριο να υπάρξει μια συμφωνία. Ναι, μεν θέλει μια συμφωνία η ελληνική πλευρά, ναι, μεν θέλει και η Γερμανία α, μια συμφωνία. Μπορούν όμω να συμφωνήσουν μαζί. Ε, νομίζω ότι ε, θα αναγκαστούμε να συμφωνήσουμε. Εμεί καταλαβαίνουμε το εξή: Ότι η Γερμανία που τα τελευταία χρόνια είχε, είχε υπερεπενδύσει σε δύο αφήγησει. Η μία αφήγηση ήταν ότι οι Έλληνε μα τρώνε τα λεφτά γιατί είναι τεμπέληδε και κατ' και οι υπόλοιποι νότοι. Και η δεύτερη αφήγηση ήταν ότι αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα λιτότητα το οποίο. Ε, επιβλήθηκε στην Ελλάδα, είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα. Mm -hmm. Δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις το έπαιρναν αυτό πάνω τους και έλεγαν βεβαίως ήταν επιτυχημένο. Το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή λοιπόν η Γερμανία... Είναι αναγκασμένη σιγά σιγά να αρχίσει να παραδέχεται και να ζυμώνει και τον κόσμο στη Γερμανία, διότι και εκεί υπάρχουν πολίτε οι οποίοι ψηφίζουν, κοινοβούλια, mm -hmm. ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι ακριβώ όπω τα έλεγε. Σε αυτό πιστεύουμε ότι και αυτοί θα χρειαστούν κάποιο χρόνο. Μάλιστα. Βασίλη. Πάντω θα είναι μια επιτυχία. Πώ το είπε ακριβώ ο Γιώργο, θα αναγκαστούμε ή θα αναγκαστούνε. Γιατί αν του αναγκάσουμε θα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Αλλά θα πρέπει να δούμε. <laughs> θα, 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 ήταν, θα ήταν καλό να, να του αναγκάσουμε και να μην φαίνεται ότι του αναγκάσουμε. Δεν έχει σημασία. Okay. Το θέμα δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί δεν είμαστε ούτε ρευανσυστέ, ούτε θεωρούμε ότι είμαστε σε κάποιο πόλεμο με τη, με τη Γερμανία. Οι ε, οριμάνσει, άλλε φορέ είναι βίε, άλλε φορέ είναι σταδιακέ. Καταλαβαίνουμε όμω και εμεί, καταλαβαίνουν και αυτοί ότι πρέπει να μπουν σε μια άλλη ερώτηση. Εντάξει, mm -hmm. το κρίσιμο πάντω είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο γιατί όλα θα κρυφθούν εκ του αποτελέσματο και να δούμε πώ θα παίρνουν οι διαπραγματεύσει επόμενε μέρε. Γιατί μέχρι σήμερα λίγα πράγματα μπορούμε να πούμε, μόνο εικασίε μπορούμε να κάνουμε από αυτά τα οποία έχουμε δει. Η κρίσιμη εβδομάδα για μένα θα είναι αυτή που έρχεται. Μετά τι προγραμματικέ δηλώσει. Περιμένουμε δηλώσεις, καταρχήν αυτό που πήγα να πω, τι προγραμματικέ ναι, δηλώσει. Μην ξεχνάμε θα το θα ραντεβού Μέρκελ Ομπάμα. Mm -hmm. ναι, θα ακούν οι πάντε του πάντε. Δεύτερο είναι το, το κρίσιμο το Eurogroup Δετάρτη και μετά η Σύνοδο Κορυφή, mm -hmm. όπου εκεί θα έχουμε και παραπολιτικά. Θα, θα προσπαθούμε να δούμε πώ θα κινούνται και οι αρχηγοί. Ε, πάντα. Ποιοι θα πάντα στι Σύνοδος είναι... Κορυφή και στα Eurogroup Εντάξει, τα παραπολιτικά Είναι ε, έχουν τη <laughs> μεγαλύτερη αξία. <laughs> είναι μια Εντάξει, Μάλιστα, και... θα Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και του δύο. Θα τα πούμε και την ερχόμενη εβδομάδα γιατί θα είναι πάρα πολύ πλούσια από πλευρά επικαιρότητα. Για να δούμε όμω όλου εσά.